Την Καβάλα επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Αριανόπουλος, όπου είχε σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς, ενώ παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, είχε συναντήσεις το πρωί στο Λιμένα Αρχείο, το μεσημέρι με τους εργαζομένους στο ΕΚΑΒ Καβάλας, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Καβάλας, ενώ το βράδυ πραγματοποιεί ομιλία στη Μεσορόπη Καβάλας. Εμείς θέτουμε το εξής ερώτημα. Η συμφωνία που ετοιμάζονται να υπογράψουν τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες εβδομάδες, η νέα κυβέρνηση δεν ακυρώνει αυτή την ψήφο? Ο λαός που ψήφισε στις 25 Γενάρη ψήφισε για να συνεχίσει το μνημόνιο και για να προστεθεί και νέο μνημόνιο? Δεν ψήφισε με την προσδοκία ότι έστω κάποια επιστροφή των χαμένων, των κλεμμένων θα υπήρχε? Εμείς πιστεύουμε ότι υπήρχε μια τέτοια προσδοκία σε πολύ κόσμο. Βεβαίως δεν ήταν η συνείδηση του κόσμου αυτό το οποίο εμείς φανταζόμασταν και θα θέλαμε. Αυτό το κατανοούμε. Αλλά το να αξιοποιείς αυτή την ψήφο, ούτως ώστε να επιβάλεις σε αυτούς που σε ψήφισαν νέα μνημόνια, νομίζουμε ότι αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αριανόπουλος μίλησε για ρήξη επικοινωνιακό τρίκ της κυβέρνησης, καθώς μέσα σε μία νύχτα άλλαξε το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θυμηθείτε ότι πριν από τρεις μέρες, με βάση το non-paper από το Μαξίμου, βρισκόταν η κυβέρνηση στα πρόθυρα της ρήξης. Αυτό ήταν βράδυ πριν από τρεις μέρες. Το επόμενο πρωί είχαμε συμφωνία, ή μάλλον πάρα πολύ καλή πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Τι άλλαξε εκείνο το βράδυ? Και δεν είναι μόνο αυτό το συγκεκριμένο βράδυ, αυτό έχει ξαναγίνει και άλλες φορές. Δύο εξηγήσεις μπορούν να δοθούν. Ή ότι μέσα σε ένα βράδυ δόθηκαν τα πάντα, ή ότι επρόκειτο για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που για πολλωστή φορά παίχθηκε. Επικοινωνιακό παιχνίδι. Τέλος, ο κύριος Αριανόπουλος έκανε ειδική μνήμα στο ασφαλιστικό, υποστηρίζοντας πως τα νέα μέτρα συντάσσονται κατ' εντολή του κεφαλαίου. Μιλάνε ακριβώς και αυτή η κυβέρνηση, όπως όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συνταξιδοτικά συστήματα τα οποία θα είναι φιλικά προς την ανάπτυξη. Μετάφραση. Τι είναι φιλικό για έναν επενδυτή για να επενδύσει και να κερδοφορήσει? Ο τσακισμένος μισθός, τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, η χαμηλή σύνταξη. Πού παίζεται ιδιαίτερα το παιχνίδι στο ασφαλιστικό, ποιες είναι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη? Δεν βγαίνουν έξω από το παιχνίδι αυτοί. Είναι οι πρωτομάστορες. Είναι αυτοί που κινούν το κεφάλαιο στην Ελλάδα αυτές τις εξελίξεις και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά από το μνημόνιο.